Αλλά ο παγκοσμιοποίηση δεν ενδιαφέρεται για τις κλασικές επενδύσεις σε υποδομές εργασίας, εργοστάσια. Επενδύει στην γρήγορη κερδοσκοπία του κεφαλαίου. Όμως, η απάντησή μας σε αυτήν την εξέλιξη πρέπει να είναι κοινή. Διότι φυστάμεθα συνέπειες μας επηρεάζει όχι μόνο στον τρόπο οικονομικής δραστηριότητας και παραγωγής, μας επηρεάζει όχι μόνο στο επίπεδο της εργασίας, αλλά μας επηρεάζει τελικά αυτός ο τρόπος ανάδειξης παγκοσμιοποιημένης οικονομίας σε κυρίαρχο στοιχείο και στην ίδια μας την ζωή, την ατομική, την οικογενειακή. Τον τρόπο που πάμε στην εργασία, τον τρόπο που κινούμαστε, το κόστος που έχουμε κινούμενοι μέσα στην πόλη, μέσα από αυτές τις νέες συνθήκες, το κόστος, αν θέλετε, και την προσπάθεια να μπούμε στην κοινωνία της γνώσης, να μπούμε στην οικονομία της γνώσης, να αναδείξουμε την μόρφωση, τη γνώση, την κατάρτιση ως εργαλείο το οποίο πραγματικά θα μας βοηθήσει να απαντήσουμε τις συνέπειες της παγκοσμιοποίησης και βέβαια να αντιμετωπίσουμε μέσα από τη γνώση τις συνέπειες της τεχνολογικής επανάστασης που είναι η δεύτερη μεγάλη αλλαγή μετά την παγκοσμιοποιημένη οικονομία που πρέπει να αντιμετωπίσουμε αυτή την περίοδο. Να λοιπόν, γιατί συντρόφισσες και συντροφοί, πρέπει να έχουμε πολύ ανοιχτά τα μάτια μας. Να παρακολουθούμε τι γίνεται στην Ευρώπη και στον κόσμο, γιατί δεν μας ξέφυγε της προσοχής. Δεν αρκεί ούτε η ενοποίηση οικονομική της Ευρώπης, ούτε το κοινό νόμισμα, ούτε η ευρωπαϊκή πολιτική ασφάλειας και άμυνας, την οποία προωθούμε με γρήγορους ρυθμούς, ούτε όμως και το ΝΑΤΟ μας έφτασε ως παγκόσμιος οργανισμός ευρωατλαντικής ασφάλειας και εμβέλειας, για να αντιμετωπίσουμε και τις νέες μορφές κρίσης ασφάλειας που παρουσιάστηκαν στον κόσμο. Διότι βέβαια ζήσαμε αυτές τις μέρες τραγικά. Δεν θέλω να σας φάω το χρόνο, αλλά δεν μπορώ να μην κάνω αναφορά την τεράστια σημασία που έχει αυτή η πρωτοφανής τρομακτική επίθεση στις ΗΠΑ. Μας έδειξε ότι μια νέα διεθνής αναμέτρηση βρίσκεται σε εξέλιξη. Είμαστε μάρτυρες ότι στο προσκήνιο της παγκόσμιας πολιτικής ένας νέου τύπου σύγκρουσης παρουσιάζεται, η ασύμμετρη σύγκρουση της διεθνούς τρομοκρατίας, και είμαστε υποχρεωμένοι ως κοινωνία, ως λαός, ως τόπος να βρούμε συλλογική απάντηση σε παγκόσμιο επίπεδο. Κανένα κράτος μόνος του δεν μπορεί να αντιμετωπίσει την υπόθεση διεθνούς τρομοκρατίας. Μόνο η προσπάθεια σε παγκόσμιο επίπεδο πλέον, αντί το διεθνές, αντί το περιφερειακό, ως μια οικουμενική απάντηση στα νέα δεδομένα της παγκοσμιοποιημένης μορφής τρομοκρατίας που εμφανίστηκε, επιβάλλεται να προωθηθεί, και αυτό σηματοδοτεί τεράστιες, μεγάλες αλλαγές, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, που αφορούν όλο τον κόσμο, διότι διαμορφώνεται νέες συμμαχίες, γίνεται πολυπολικότερος ο κόσμος από ό,τι στο παρελθόν, αναγορεύεται ολόκληρη περιοχή της Ευρασίας ως το μελλοντικό πεδίο συγκρότησης μιας νέας πολιτικής συμμαχίας για, κατά της τρομοκρατίας, η οποία όμως βέβαια έχει και γεωπολιτικά και γεωοικονομικά συμφέροντα πάνω στα οποία θα επενδύσουν αντιμετωπίζοντας τη τρομοκρατία, για να μπορέσουν πράγματι να εκμεταλλευτούν αυτήν την εξέλιξη και να επιβεβαιωθεί ο στόχος και ο ρόλος της οικονομικής δύναμης, της οικονομικής εξουσίας, των κέντρων εξουσίας γενικότερα. Και θα μου πείτε, και τι ενδιαφέρει εμάς αυτό? Βεβαίως μας ενδιαφέρει. Διότι, φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, η Ελλάδα στην προώθηση της παγκόσμιας πολιτικής ασφάλειας και άμυνας πρωτοστάτησε και στο ΝΑΤΟ και στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά και στο περιφερειακό βαλκανικό επίπεδο, με την συγκρότηση αντίστοιχης περιφερειακής υποδομής ασφάλειας. Και δεύτερον, παρακαλώ μην το ξεχνάμε, το εθνικό συμφέρον της Ελλάδος είναι να είμαστε παρόντες, αξιοποιώντας τις πολιτικές, τις οικονομικές και τις στρατιωτικές μας δυνατότητες σε όλους τους ευαίσθητους χώρους όπου κρίνεται η ασφάλεια μιας περιοχής. Και διότι η παρέμβασή μας, ο ρόλος μας, όχι μόνο να δικνύει την Ελλάδα, αλλά μας διευκολύνει μεσοπρόθεσμα, με σταθερά βήματα, να πετυχαίνουμε τους εθνικούς μας στόχους, την επίτευξη, αν θέλετε, των πολιτικών μας στόχων που έχουμε
είτε για εθνική ανεξαρτησία και κοινωνική απελευθέρωση, όμως συγχρόνως, διότι τα εθνικά θέματα που συνδέονται με την προοπτική της Κυπριακής Δημοκρατίας και στην Ευρωπαϊκή Ένωση περιμένουμε το πώς θα ολοκληρωθεί αυτή η ένταξη. Το κρίσιμο θέμα είναι μια Ελλάδα η οποία έχει ένα σημαντικό ρόλο, μια Ελλάδα που μπορεί να εγγυηθεί την ασφάλεια. Τότε αυτή η Ελλάδα μπορεί να πιέσει και να πετύσει και να διεκδικήσει την επιτυχή κατάληξη της ένταξης Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχω την πρόθεση να σας φάω το χρόνο. Μια κουβέντα μόνο κλείνοντας. Είμαστε, είτε μας αρέσει είτε όχι, σε ένα γεωστρατηγικό σταυροδρόμι. Σήμερα όσο ποτέ άλλο δεχόμαστε την επίδραση αυτών των νέων συνθήκων. Και γι' αυτό εμείς θα έχουμε ετοιμότητα, θα έχουμε ευηλιξία προσαρμογής και θα αναδείξουμε ακόμη περισσότερο την ικανότητα προώθησης πολιτικής ασφάλειας και άμυνας από τον ελληνικό λαό, την εξωτερική μας πολιτική, την αμυντική μας πολιτική, τη στρατιωτική μας ικανότητα, με μια λέξη, με νυφαλιότητα και ψυχραιμία, και αυτήν τη φορά η Ελλάδα θα διαχειριστεί τη νέα διεθνή κρίση προς όφελος της δημοκρατίας, προς όφελος της ευημερίας και της ασφάλειας του ελληνικού λαού. Συντρόφισσες και σύντροφοι, θέλω να πω ότι επανερχόμενος στα εσωτερικά μας θέματα, πού θα φανεί η αλλαγή, αν θέλετε, στην εξέλιξή μας μέσα από την εφαρμογή ενός νέου μοντέλου κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Θα φανεί στην ικανότητα να εξασφαλίσουμε μορφές ολοκληρωμένης κοινωνικής και οικονομικής ανάπτυξης. Γι' αυτό, στον πυρήνα του νέου κοινωνικού συμβολέου με το λαό, το οποίο συζητούσαμε προηγουμένως, βρίσκεται ένα άλλο πια μοντέλο ανάπτυξης, σύμφωνα με τις ανάγκες κοινωνίας μας και τις δυνατότητες οικονομίας μας, ένα μοντέλο που δεν θα ξεχωρίζει την οικονομική σταθερότητα από την κοινωνική ανάπτυξη. Το λέω αυτό διότι εδώ χρειάζεται σαφήνεια. Δεν είναι σύνθημα. Κοινωνική πολιτική δεν είναι η διανομή περισσευμάτων από την εξυγίανση των μακροοικονομικών μεγεθών. Αυτό να το στείλουμε ως μήνυμα προς κάθε εργαζόμενο, γιατί οι εργαζόμενοι μας το ζητάνε. Αυτή είναι η λαϊκή απέτηση. Αλλά συγχρόνως το χρωστάμε και σύγχρονη σοσιαλιστική πολιτική σκέψη, που ορισμένα κόμματα αρκετά στην Ευρώπη την προωθούν, αρνούνται να ξεχωρίζουν τη σταθερή και μακροπρόθεσμη εξυγείας της οικονομίας από την κοινωνική πρόοδο, τη συνοχή και την πλήρη απασχόληση. Κάθε χρηματοδοτική δυνατότητα να πρέπει να τονώσει τη ζήτηση. Και τούτο είτε με τη μορφή πραγματικών αυξήσεων της αγοραστικής ικανότητας των πολιτών, είτε με τη μορφή διασφάλισης αναγκαίων πόρων για τις επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό δημιουργούμε νέες θετικές προϋποθέσεις για την ανάπτυξη και την απασχόληση, και διότι καλούμε και εντάσσουμε σε αυτό το ευρωπαϊκό πλαίσιο παράλληλα τις επιχειρήσεις, την εργασία, και το κράτος έχει την υποχρέωση να στηρίξει αυτόν τον νέο τρόπο ανάπτυξης, διότι απαιτεί συνεννόηση, απαιτεί συμφωνία. Οι κοινωνικοί εταίροι σε αυτό το νέο συμβόλαιο πρέπει να πάνε μαζί στη βάση του κοινού συμφέροντος, και το κοινό συμφέρον, οι σοσιαλιστές, είναι εκείνοι που μπόρεσαν δημοκρατικά στις σύγχρονες κοινωνίες να διευρύνουν και να εντάξουν και τη μεσαία τάξη και τους εργαζόμενους, αλλά και τους φτωχούς και τους περιθωριοποιημένους. Και έτσι συγκροτείται μια νέα κοινωνική συμμαχία πάνω στην οποία μπορούμε να στηριχθούμε αξιόπιστα για να μπορέσουμε να πετύχουμε αυτό το αποτέλεσμα. Βέβαια ότι χρειάζεται να στηρίξουμε τη ζήτηση πλέον το ανακαλύπτουν πάρα πολύ. Κοιτάξτε, είναι ενδιαφέρον τι κάνει ο πρόεδρος Μπους στην Αμερική μετά την κρίση. Επανέρχεται στον δημόσιο κορβανά και αρχίζει και κάνει κεϊνσιανού τύπου επενδύσεις. Επενδύει στην ενέργεια, επενδύει στις αμυντικές βιομηχανίες, επενδύει γιατί θέλει να κρατήσει την οικονομία εύρωστη. Βέβαια, αυτό δεν γίνεται μόνο εκεί και στην Ευρώπη. Αρχίζουν και λένε πώς θα κινηθούμε τώρα. Το σταθεροποιητικό σύμφωνο καλό ήταν για την εποχή της δεκαετίας του 90. Όμως σήμερα, με όλη αυτή την κρίση που μας έρχεται με την αύξηση του πετρελαίου, και παρόλο ότι κάποιοι έξυπνοι διοικητές τραπεζών
προωθούν πολιτικές αύξησης της ρευστότητας. Ο Greenspan στην Αμερική το έχει δείξει με εντυπωσιακό τρόπο. 13 φορές ένα χρόνο κατέβασε τα επιτόκια και βοήθησε να μπει χρήμα στην αγορά. Γιατί? Γιατί θέλει να παλέψει την επερχόμενη ύφεση. Γιατί θέλει να παλέψει να μην γίνει η βραδύτητα της ανάπτυξης μόνιμη ηφεσιακή κατάσταση, διότι τότε πραγματικά θα είναι πολύ δύσκολο να βγούμε από αυτή. Και γι' αυτό, φίλες και φίλοι, οι αναδιονεμητικές πολιτικές υπέρ των στρωμάτων στην πορεία της Ελλάδος που πλήρωσαν δυσβάστακτα και άνισα το κόστος επιτυχίας δικαιούνται στη βάση αυτής της πολιτικής, αυτής της ζήτησης, να συμμετέχουν ενεργά προς αυτή την κατεύθυνση. Αυτό δεν είναι σοσιαλιστικό καθήκον. Είναι οικονομική κατεύθυνση αποτελεσματικότητας. Βέβαια, δεν χρειάζεται να σας πω εσάς ότι μας ενδιαφέρει και μια σωστή ανάπτυξη, όχι γενική ανάπτυξη που αυτά αυξάνουν οι μέση όροι του ακαθάριστου εθνικού προϊόντος. Άρα λοιπόν έχουμε καθήκον να βρούμε τους τρόπους. Δεν θέλω να σας κουράσω, υπάρχουν προτάσεις, τα έχω καταθέσει και γραπτά, θα μας απασχολήσουν. Πρέπει να βρούμε τον τρόπο συνδυασμός μέτρων εξυγχρονισμού του οικονομικού μας συστήματος μέσων μηχανισμών στήριξης της κατανάλωσης δίνουν αναμφισβήτητα ένα πλεονέκτημα αυτή την περίοδο για να κινηθούμε προς τα μπρος. Συντρόφισσες και σύντροφοι, για να πετύχει όμως η ολοκληρωμένη νέα ανάπτυξη, μίλησα ότι χρειαζόμαστε να υλοποιήσουμε, να συμφωνήσουμε, να υπογράψουμε ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο. Δεν πρόκειται να σας το αναλύσω, τα συζητάμε με τον κάθε ένα χώρο. Είμαι βέβαιος, μίλησαν πριν από μένα σύντροφοι από διαφόρους κοινωνικούς χώρους και τα έθεσαν. Όμως, 4 βασικοί άξονες απαιτούνται για να υπάρξει γνήσιο κοινωνικό συμβόλαιο. Το λέω αυτό διότι και ο κοινωνικός διάλογος και το κοινωνικό συμβόλαιο, δυστυχώς, για ένα μακρύ διάστημα, παρόλο που το ΠΑΣΟΚ στην Ελλάδα τα εφεύρε και τα παρουσίασε, τα ταλαιπωρήσαμε, ουσιαστικά τα ακυρώσαμε, δεν δώσαμε πολλές φορές τη δυνατότητα να λειτουργήσουν. Να λοιπόν, γιατί πρέπει να τα μελετήσουμε, να συζητήσουμε ποιο θα είναι το περιεχόμενό τους, τι ζητάμε, προς ποια κατεύθυνση θα πάμε. Η αναβάθμιση και η ισχυροποίηση της πολιτικής. Ο κοινωνικός διάλογος ως βασικός θεσμός διαμόρφωσης των πολιτικών αποφάσεων. Η επένδυση στο ανθρώπινο κεφάλαιο και η ενεργοποίηση κοινωνίας είναι οι 4 βασικοί άξονες του νέου κοινωνικού συμβολέου. Μία λέξη μόνο. Προσέξτε. Ενεργοποίηση κοινωνίας. Επένδυση στο ανθρώπινο και κοινωνικό κεφάλαιο είναι η νέα κατεύθυνση του 21ου αιώνα. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εμείς οι σοσιαλιστές, πρώτοι από όλους, πρέπει να καταλάβουμε ότι στον 21ο αιώνα ο άνθρωπος αποκτά νέα αξία, νέα δυνατότητα. Με τη γνώση, με την παρεμβατική του ικανότητα στις νέες τεχνολογίες, γίνεται επένδυση σημαντικότατη στη νέα εποχή. Να λοιπόν, γιατί ένα κοινωνικό συμβόλαιο δεν είναι απλά διαχείριση κεφαλαίων. Αναδεικνύει τον άνθρωπο, την κοινωνία, το λαό στις νέες δυνατότητες που του προβάλλονται. Βέβαια, πώς να κλείσει κανείς όταν μιλά σοσιαλιστές και να γνωρίσει το κράτος. Διότι μας έχουν ταυτίσει σε κακές εποχές το Διεθνές Σοσιαλιστικό Κίνημα ως υπερθετικούς κρατιστές, άλλοτε σε νεότερες εποχές διολυστήσαμε μέσα από τον κρατισμό, τον κρατικό μηχανισμό. Θυμάσαι, Βαγγέλη Γιαννόπουλε, μαζί τα λέγαμε, έστω και αν πολλές φορές έχουμε διαφωνήσει, αλλά όταν στο Υπουργείο Εργασίας αυτό ήταν το θέμα μας και ήμασταν μαζί, νομίζω. Έτσι, μπράβο. Να είσαι καλά. Όμως επιτρέψτε μου μία φράση μόνο να πω. Προσέξτε. Συντρόφισσες και σύντροφοι. Λοιπόν. Θέλω ένα σημείο. Έχω υποχρέωση, έχω καθήκον, το επισημάνω. Σε αυτό το συνέδριο του ΠΑΣΟΚ, κάθε 3 χρόνια όταν συζητάμε, αναδεικνύουμε στις πολιτικές μας επιλογές μια προτεραιότητα. Συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε καθήκον. Να αναδείξουμε και πάλι, μετά από αρκετά χρόνια,
το σύγχρονο δημοκρατικό αποτελεσματικό αποκεντρωμένο συμμετοχικό κράτος της νέας συμμετοχικής ελληνικής πολιτείας ως κυρίαρχο θέμα της πολιτικής μας αυτή την περίοδο. Το αποκεντρωμένο, περιφερειακά συγκροτημένο, την περιφερειακή ανάπτυξη που σηματοδοτείται και ενισχύεται από το κράτος, έχουμε καθήκον σε συνδυασμό με την αναβάθμιση αυτοδιοίκησης πρώτου και δεύτερου βαθμού, αυτή τη μεγάλη μεταρρύθμιση που έκανε το ΠΑΣΟΚ, να τις προωθήσουμε και να τις εμβαθύνουμε. Χρειάζεται, συντρόφισσες και σύντροφοι, εμβάθυνση της δημοκρατίας στο περιφερειακό επίπεδο, ώστε να διασφαλιστεί ότι η αποκεντρωμένη δημοκρατική συμμετοχή του πολίτη θα βρίσκεται σε σχέση ανταπόδοσης με το αποτέλεσμα της αναπτυξιακής προσπάθειας. Η συντρόφισσά μας, η πρόεδρος του συνεδρίου, η Βάσο Παπανδρέου, υπουργός Ιστορικών, κάνει μια σημαντική προσπάθεια να στοιχήσει, να τονίσει, να προωθήσει αυτήν την αλλαγή που με βήματα μόνο μπορεί να προωθεί στον δημόσιο τομέα. Όμως υπάρχουν δυσκολίες. Κανείς δεν μπορεί να τις αποσιωπήσει. Τις ζούμε όλοι μας και ιδιαίτερα εμείς που είμαστε και στο Κοινοβούλιο και βλέπουμε τη μεγάλη απόσταση μεταξύ επιθυμίας περιφερειακής ανάπτυξης και πραγματικών δεδομένων. Συντρόφισσες και σύντροφοι, ειλικρινά σας το βάζω στην καρδιά, είναι ευθύνη δικιά μας να κάνουμε μια μεγάλη τομή στο επίπεδο της περιφερειακής ανάπτυξης. Να περάσει η οικονομική εξουσία, η πόρη στην περιφέρεια. Δεν αρκεί το 20% το κοινωνικό πλαισίου στήριξης να υλοποιείται από τα περιφερειακά ταμεία ανάπτυξης. Χρειαζόμαστε μια μεγάλη τομή, μια μαζική μεταφορά πόρων για να μπορέσει η περιφέρεια και η αυτοδιοίκηση να αναλάβει μαζί με τον ιδιωτικό τομέα σε επιχειρησιακό, περιφερειακό επίπεδο τις πρωτοβουλίες και την παρέμβασή της. Όμως, ενώ οριμάζει από ό,τι μαθαίνω σε πάρα πολλούς αυτό το θέμα, επιτρέψτε μου να πω, χρειάζεται και έλεγχος. Έλεγχος από επιτροπές κοινωνικού ελέγχου από το λαό που εκλέγονται σε περιφερειακά συμβούλια τα οποία επιτέλους πρέπει να ελπίσουν, να τολμήσουμε να γίνουν αιρετά περιφερειακά συμβούλια να στηρίξουν τον κρατικό Γενικό Γραμματέα Περιφέρειας, αλλά συγχρόνως έχουν ανάγκη στη δημοκρατική λειτουργία τους του ελέγχου του Κοινοβουλίου. Άρα λοιπόν μόνιμη επιτροπή περιφερειακής ανάπτυξης στο Κοινοβούλιο, βουλευτές οι οποίοι ελέγχουν και τους υπουργούς και τους περιφερειάρχες που είναι εκπρόσωποι των υπουργών στην περιφέρεια, ώστε να συγκροτήσουμε ένα δημοκρατικό, διαφανές, δίπολο λαϊκής εξουσίας, αιρετής που ελέγχει την αποτελεσματικότητα και της κρατικής λειτουργίας και της διαφάνειας και της αποτελεσματικότητας με συμμετοχή των άμεσα υπευθύνων. Είμαι βέβαιος ότι θα είμαστε ευαίσθητοι σε αυτήν την κατεύθυνση. Φίλες και φίλοι, παραλίγο να περνούσα ένα κρίσιμο θέμα με μία λέξη μόνο να σας το πω, θα τα καταθέσω γραπτά προτάσεις αντίστοιχες για τον εργαζόμενο. Δεν ξέρω αν μίλησαν προηγουμένως οι εκπρόσωποι των μαζικών κινημάτων, είτε ΑΔΔΗ είτε ΓΕΣΕ, είμαι βέβαιος θα θέσαν το θέμα της ανεργίας. Είναι πρώτης προτεραιότητας θέμα, πρέπει να το αντιμετωπίσουμε με ένα πολύ σοβαρό τρόπο. Και η ανεργία δεν αντιμετωπίζεται με το περίσσευμα. Η ανεργία θέλει ολοκληρωμένα σύγχρονα προγράμματα ανάπτυξης. Δεν είναι με κοινωνικές παροχές. Θέλουμε ολοκληρωμένη, ενδογενή, περιφερειακή ανάπτυξη για να αντιμετωπίσουμε την ανεργία. Και προπαντός μην ξεχνάτε τον Έλληνα αγρότη, παρακαλώ. Διότι η ελληνική αγροτιά υποφέρει από την εγκατάλειψη για την αδυναμία περιφερειακής ανάπτυξης. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Ναι. Έχουμε μια μεγάλη πρόκληση μπροστά μας. Πρέπει να μιλήσουμε για αυτά τα δύο μεγάλα θέματα. Υπάρχουν προτάσεις, υπάρχουν απόψεις. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, επιτρέψτε μου να πω δύο λόγια για την πολιτική συγκυρία. Επιτρέψτε μου, στην περίοδο που πέρασε μετά τις εκλογές διαμορφώθηκε
και κλίμα αποστασιοποίησης μέρους της κοινωνίας από το ΠΑΣΟΚ, αλλά και εκείνων των στρωμάτων που πλήττονται από την κρίση και περιθωριοποιούνται. Και επιτρέψτε μου να πω, να κάνω μια έκκληση σε όλους μας, από την ηγεσία μέχρι τη βάση. Είναι πολιτικό λάθος να υποβαθμίζουμε τη σοβαρότητα αυτής της αποστασιοποίησης. Η διαμαρτυρία, όσοι είναι από την περιφέρεια το ξέρουν καλά και μας λένε ξεχάστε τους αγρότες διότι νομίζουν δεν έχετε σχέση μαζί τους. Θυσίες και κόπους χτιστήκανε. Γι' αυτό ακριβώς και επειδή θα την δούμε μπροστά μας και στις δημοτικές εκλογές του 2002 αλλά και το 2004 είναι άμεση προτεραιότητά μας η αντιμετώπιση και του σημερινού κλίματος και η αντιμετώπιση της δεξιάς. Πώς όμως, συντρόφισσες και σύντροφοι, με καταγγελία απλώς και αποκάλυψη του τι κάνε δεν φτάνει, με την επανασύνδεση του ΠΑΣΟΚ με την κοινωνική μας βάση στη δεξιά πρέπει να απαντήσουμε με ένα ΠΑΣΟΚ που ακούει και σέβεται τη γνώμη του λαού, με ένα ΠΑΣΟΚ που προχωρεί σε πολιτικές επιλογές, με ένα ΠΑΣΟΚ που ακούγεται από την κυβέρνησή του. Το πέρα του Τα πέραν του ΠΑΣΟΚ κόμματα της αριστεράς βρίσκονται στην ασημότητα. Όμως υπάρχει, το ξέρουμε όλοι μας, το ζούμε καθημερινά, ένας ευρύτερος κοινωνικός και πολιτικός χώρος που διατηρεί τις προοδευτικές του ιδέες και αξίες. Τα οράματά του συναντώνται με τα δικά μας. Μέσα από αυτή τη νέα αναπτυξιακή στρατηγική, μέσα από τη λογική ανάπτυξη του κοινωνικού συμβολέου, διαμορφώνονται προϋποθέσεις ευρύτερων συγκλήσεων πάνω σε κρίσιμα προβλήματα όπως αποκέντρωση περιβάλλον, κοινωνικά δικαιώματα. Τέτοιες συμμαχίες μπορούν να οδηγήσουν και σε προοδευτικές πολιτικές συγκλήσεις στο μέλλον και να δώσουν μια νέα πνοή σε ολόκληρο το προοδευτικό, δημοκρατικό, πολιτικό φάσμα, συντρόφισσες και σύντροφοι. Τέλος, είμαστε όλοι εδώ, συντρόφισσες και σύντροφοι, γιατί για όλους μας, επιτρέψτε μου να το πω, έτσι το πιστεύω, το ΠΑΣΟΚ είναι επιλογή ζωής. Είναι έκφραση της ευθύνης και της αγωνίας μας για το μέλλον των Ελληνίδων και των Ελλήνων. Θέλουμε ένα κόμμα που θα αναζητεί τις κοινωνικές και ιδεολογικές τους πηγές στην κοινωνία. Ένα κόμμα που πράγματι είναι σε θέση να συνθέσει τα κοινωνικά λαϊκά αιτήματα και να αγωνιστεί για την κοινωνική δικαιοσύνη και την πρόοδο. Συντρόφισσες και σύντροφοι, με κάθε ειλικρίνεια, δεν θέλουμε ένα κόμμα του κράτους. Θέλουμε ένα κόμμα της κοινωνίας. Δεν θέλουμε ένα κόμμα ηγετικών κρατικών αξιωματούχων. Θέλουμε ένα κόμμα που τα κοινωνικά τους στελέχη έχουν λόγο και άποψη. Δεν θέλουμε ένα κόμμα που λειτουργεί γραφειοκρατικά. Θέλουμε ένα κόμμα ενεργών και συνειδητών πολιτών. Το ΠΑΣΟΚ είστε εσείς. Τα μέλη και τα στελέχη του. Όλοι εσείς και όλοι οι χιλιάδες που δεν είναι εδώ μέσα. Βέβαια, για να το πετύχουμε αυτό, πρέπει να ενισχύσουμε τις πολιτικές μας λειτουργίες. Αυτό σημαίνει ότι η φωνή του οργανωμένου ΠΑΣΟΚ πρέπει να εκφράσει τοπικό και περιφερειακό επίπεδο την δική σας ευθύνη, τις ελπίδες, ανάγκες, αγωνίες της κοινωνίας και να διαμορφώνει δεσμευτικές πολιτικές. Δεύτερον, για να γίνει αυτό όμως θέλουμε αποκεντρωμένο ΠΑΣΟΚ. Πώς είναι δυνατόν εμείς που έχουμε χτίσει αποκεντρωμένη συμμετοχή λαϊκή πολιτεία να μην προχωρήσουμε γενναία σε αποκέντρωση της κομματικής εξουσίας, της πολιτικής εξουσίας, της διοικητικής αρμοδιότητας του ΠΑΣΟΚ στις περιφέρειες, οι περιφέρειες να αναδειχθούν σε περιφερειακά αποκεντρωμένα σύνολα ολοκληρωμένης εξουσίας του ΠΑΣΟΚ. Συντρόφισσες και σύντροφοι, είμαι βέβαιος ότι αντιμετωπίσαμε μαζί κρίσιμες ιστορικές συγκυρίες και μάλιστα θυμάμαι πάρα πολύ συσπηρωμένοι που δεν το περίμενε κανένας μια εποχή και σταθήκαμε μαζί με το λαό κοντά στο 40% γιατί υπήρχε πίστη στην πολιτική, γιατί υπήρχε πίστη στην ικανότητα ενός πολιτικού φορέα. Άρα, όμως, για να το πετύχουμε και σήμερα αυτό, πρέπει να υπερβούμε. Όπως σας είπα στην αρχή, τους παλιούς διαχωρισμούς στη βάση, στο μέσο επίπεδο και στην κορφή.
γιατί μόνο έτσι θα μπορέσουμε να υλοποιήσουμε και την προοδευτική στρατηγική πρόταση ενός νέου κοινωνικού συμβολέου που θα σηματοδοτήσει και τη νέα σχέση με το λαό μας. Συντρόφισσες και σύντροφοι, δίχως όραμα δεν υπάρχουν ιδέες. Δίχως ιδέες δεν υπάρχει πολιτική και δίχως πολιτική δεν υπάρχει δημοκρατικά οργανωμένη κοινωνία. Εμείς λοιπόν, συντρόφισσες και σύντροφοι, έχουμε και τα οράματα και τις ιδέες και τις πολιτικές προτάσεις για να πετύχουμε μια νέα αρχή, και σε αυτήν τη νέα αρχή εμείς θα πάμε όλοι μαζί. Διότι, όπως σας είπα, είμαστε εδώ για να συμφωνήσουμε σε ένα νέο πλαίσιο πολιτικών επιλογών, σε ένα κοινωνικό συμβόλαιο, σε ένα πρότυπο δημοκρατικής ανάπτυξης. Αυτή η πρόταση αποτελεί την θετική μας συμβολή στο αύριο. Άρα λοιπόν, επιτρέψτε μου να τονίσω ότι αυτή είναι και η προσωπική μου θετική στάση στην πορεία και στις ανάγκες του ΠΑΣΟΚ αυτή την περίοδο. Το επαναλαμβάνω τακτικά τον τελευταίο χρόνο στις ενδιαίες της Κεντρικής Επιτροπής. Πρέπει να υπερβούμε τις διαχωριστικές γραμμές. Όμως, αν μείνει στα λόγια, είναι ευχολόγιο. Έμπρακτα πρέπει να δείξουμε όλοι μαζί, συντρόφισσες και σύντροφοι, πώς, καταθέτοντας θετικά την πρόταση για το μέλλον, να ενωθούμε σε μια κοινή πολιτική πρόταση που θα είμαστε όλοι μαζί για να στηρίξουμε το ΠΑΣΟΚ, την ηγεσία του, τη νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ στις εκλογές, τη νέα νίκη για την Ελλάδα. Αυτό είναι το μήνυμα. Προσέξτε, η νέα εποχή είναι όμως ο... Σας είπα πριν, έχει στο κέντρο της τον άνθρωπο, άρα η πολιτική του ΠΑΣΟΚ πρέπει να έχει και αυτή στο κέντρο της τον άνθρωπο. Όμως, στη νέα εποχή, αν θέλουμε τον άνθρωπο, πρέπει να παραδεχθούμε ότι εσείς και ο λαός θα είναι οι πολιτικές ηγεσίες των κομμάτων, να σταθούμε δίπλα στο λαό, δίπλα στον πολίτη, δίπλα στον άνθρωπο, να μπορέσει να βρει διαμορφωμένες συνθήκες που θα επιτρέψουν τον καθένα να συμμετέχει σε αυτή τη νέα πορεία, σε αυτή τη νέα πλεύση, σε αυτή τη νέα δημιουργία. Και γι' αυτό, αν θέλετε, ο καθένας από εμάς, και εγώ ειλικρινά το τονίζω αυτό, πρέπει να κινηθούμε στη νέα εποχή, όχι για οποιονδήποτε προσωπικό ρόλο, αλλά για να στηρίξουμε τον δικό σας ρόλο στη νέα εποχή. Το ρόλο του λαού, το ρόλο του πολίτη, το ρόλο του Έλληνα και της Ελληνίδας. Να λοιπόν, γιατί εμπρός για την επιτυχία του νέου συμβολέου με το λαό, εμπρός για τη νέα ενότητα του ΠΑΣΟΚ, εμπρός για την κοινωνία της ολοκληρωμένης ανάπτυξης, της αλληλεγγύης, της ισότητας, ευημερίας, εμπρός για τη νέα νίκη του ΠΑΣΟΚ στο λαό, στην κοινωνία και στις εκλογές. Ζητώ συγγνώμη γιατί ξέφυγα, να ευχαριστήσω το Προεδρείο για την κατανόηση με τον χρόνο, αλλά αγαπητοί συντρόφισσες και σύντροφοι, στο ΠΑΣΟΚ 27 χρόνια, στο ΠΑΣΟΚ 27 χρόνια όλοι μαζί, περάσαμε και ευχάριστες και δύσκολες στιγμές και συγκρούσεις, αλλά σταθήκαμε. Σταθήκαμε στην επιλογή να είμαστε όλοι μαζί. Όμως, κάποια μικρά κουσούρια μας έμειναν. Εμένα μου μείνανε δύο. Ότι δεν τα πάω καλά με την ώρα, και δεύτερον, ότι μιλάω πολύ. Κατανόηση. Ευχαριστώ και καλή αντιμετώπιση.